Με restart δεύτερο μέρος, τρίτο 24ωρο με τις πυρκαγιές να μένονται στα κύρια μέτωπα και να ελπίζουμε πως θα πέσει ο άνεμος κυρίως και θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις πολύ μεγάλες φωτιές που έχουν προκαλέσει για ακόμα μια φορά στην Ελλάδα απίθανα μεγάλες καταστροφές και στο Ζωικό Βασίλειο και στο Πράσινο που πολλοί δεν έχουμε έτσι κι αλλιώς και το καίμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερο και σε σπίτια και στην οικονομία και στη ζωή των ανθρώπων που ζούσαν σε μια περιοχή που ήταν πράσινη, που ήταν δάσος, που ήταν καθαρός αέρας και θα επιστρέψουν στα σπίτια τους, που θα έχουν σωθεί από τη φωτιά, αλλά θα επιστρέψουν σε ένα μαύρο τοπίο. Ευτυχώς δεν έχουμε απώλειες ανθρώπινων ζώων, έχουμε απώλειες όμως χιλιάδων άλλων ζώων μέσα από τα δάση και δυστυχώς και κάποια ζώα μέσα στα σπίτια που έφυγαν οι ιδιοκτήτες τους και τα άφησαν μέσα να καούν ζωντανά. Καλησπέριζω την κυρία Άννα Ευθυμίου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κυρία Χαράκα Φαντάρη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Και ο κύριος Χάλαρης από το ΠΑΣΟΚ, γραμματέας του τομέα πολιτικής προστασίας του ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Κυρία Ευθυμίου, συνηθίζουμε αυτή την ώρα, αυτές τις ώρες να λέμε ότι δεν είναι ώρα ούτε για να πούμε ποιος έχει ευθύνη και τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει καλά, αλλά μια κουβέντα στο αν κάτι κάνουμε λάθος γενικά και πρέπει να το αλλάξουμε, αν πρέπει να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά το ζήτημα των πυρκαγιών. Πριν από λίγο είχαμε την κυρία Καραδόντα, πρέπει να την ακούσατε γιατί ήσασταν από πίσω και περιμένατε την πρόεδρο της Ένωσης των Ελλήνων Δασοπόνων, Δημασίων Υπαλλήλων, που έλεγαν ότι έχουμε σταματήσει να ασχολούμαστε σοβαρά με την πρόληψη και τρέχουμε πίσω από τις φωτιές για να προλάβουμε να τις σβήσουμε. Κοιτάξτε, καταρχάς η πρώτη μου κουβέντα είναι αυτές είναι πολύ δύσκολες ώρες. Δηλαδή, να, η σκέψη μας είναι με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές και όλους όσους δίνουν τη μάχη κατά των πυρκαγιών. Mm-hmm. Με τους ανθρώπους, τους πυρόπληκτους που πλήττονται από τις πυρκαγιές φυσικά και με την προσπάθεια που είπατε κι εσείς που γίνεται για να σωθούν αδέσποτα ζώα, κατοικίδια που έχουν μείνει εκεί που και αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Άρα είναι δύσκολες ώρες. Πρέπει προφανώς ευχή είναι να υπάρχει κατάσβεση των δυνατών συντομότερο. Τώρα υπάρχουν δύο στάδια κύριε Κλώσσα. Το ένα είναι της πρόληψης και το άλλο είναι πώς λειτουργούμε επεμβατικά, κατασταλτικά. Υπάρχει βέβαια πλήν από αυτά τα δύο στάδια κομμάτια ένα, η γενική εικόνα, η μεγάλη εικόνα, που είναι ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και έχει δείξει τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα τα δόντια της. Επομένως δημιουργεί άλλες συνθήκες που και εμάς μας αναγκάζει να επιταχύνουμε κάποιες στρατηγικές πολιτικές πάνω σε αυτό το θέμα. Για το κομμάτι της πρόληψης, να πούμε ότι η κυβέρνηση έδωσε 25 εκατομμύρια από το Μάρτιο στους Δήμους ώστε να καθαριστούν 65.000 στρέμματα. Εκεί ακριβώς πρέπει να δούμε πόσο καλά κάνει τη δουλειά της η τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί και ο προηγούμενος ως καλεσμένος μίλησε για ότι η τοπική κοινωνία πρέπει να μπαίνει μπροστά στο κομμάτι της πρόληψης. Το είδατε αν κάνει καλά τη δουλειά της ή λέτε εκεί, δίνετε ένα κονδύλι πρέπει, στο λοιπόν, Δήμο και λέτε μια χαρά, εντάξει, εγώ τα έδωσα τα λεφτά. Όχι, δεν είναι έτσι. Κοιτάξτε. Δύο είναι τα θέματα. Επειδή είμαι αυτοδιοικητική, ήμουν δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Θεσσαλονίκης και έρχομαι σε συνεχή επαφή με τους δημάρχους πάνω της περιφέρειάς μου. Ζητάμε το αυτοδιοίκητο, ζητούν το αυτοδιοίκητο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρέπει όμως να αποδειχθεί και αυτό στην πράξη ότι όσο μπορεί να λειτουργήσει όταν η κεντρική εξουσία δίνει δυνατότητες αυτοδιοίκητου στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα αυτό είναι μια ευθύνη που φέρνει και η τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχει όμως και ευθύνη σαφώς που πρέπει να μπουν σε λειτουργία ελεκτικοί μηχανισμοί για αυτά τα χρήματα που δίνονται να βλέπουμε ότι πιάνουν τόπο. Νομίζω ότι χρειάζεται να επενδύσουμε σε μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ κεντρικής πολιτικής εξουσίας και τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό για το κομμάτι της πρόληψης, για το κομμάτι της καταστολής από δηλώσεις σήμερα που βλέπω και εγώ συνδικαλιστών της πυροσβεστικής, όπως ο κύριος Τσίγκας, που είναι ο πρόεδρος των αξιωματικών της πυροσβεστικής, είπε ότι σαφώς ότι υπάρχει υλικοτεχνική υποδομή για τους πυροσβέστες, είπε ότι τα κενά
που υφίστανται. Υφίστανται γιατί υπάρχει ένα άλλο οργανόγραμμα, τους έχουν δοθεί περισσότερες αρμοδιότητες, νέα καθήκοντα στην περασφάλεια των αεροδρομίων και της εθνικής και των εθνικών οδών. Γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι κενές οργανικές θέσεις. Και υπάρχει ένας αυξημένος στόλος σε σχέση με το 22, δηλαδή τα οχήματα, ας πούμε, να μιλήσουμε με νούμερα, είναι 3.654 το 23, 3.410 ήταν το 22. Τα ενέργεια μέσα έχουν αυξηθεί σε 89. Ο στόλος, οι αριθμοί είναι πολύ συγκεκριμένοι. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Επειδή η Νέα Δημοκρατία στην εξωματική αντιπολίτευση ήταν πολύ αυστηρή και καλώς ήταν πολύ αυστηρή με την προηγούμενη κυβέρνηση, με το πώς αντιμετώπιζε τις φωτιές. Αφήνω τον αριθμό, αν συζητάμε για νεκρούς στο μάτι. Τώρα δεν θα πάμε σε πλειοδοσία. Εγώ λέω για το πώς αντιμετώπιζε τις φωτιές. Ήταν πάρα πολύ αυστηρή και ορθώς ήταν πολύ αυστηρή. Αυτός είναι ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εάν ήσασταν αξιωματική αντιπολίτευση σε αυτή την κυβέρνηση, θα ήσασταν ικανοποιημένοι, διότι το 2021 είχαμε πάνω από 1.300.000 καμένα στρέμματα με κυβέρνηση δική σας και δεν άλλαξαν τα πράγματα. Δηλαδή συνεχίζουμε και έχουμε πολύ μεγάλες πυρκαγιές οι οποίες σβήνουν στη θάλασσα. Συνεχίζουμε να σβήνουν στη θάλασσα. Μιλάτε για το 2021 και το 2022. Τα πήγαμε καλύτερα. Τα πήγαμε 22, καλύτερα. Είχαμε, ναι, τα πήγα, ναι. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπήρχε καύσωνας, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν αέριδες. Εντάξει. Θέλω να πω ότι έγιναν κάποιες αλλαγές μέσα στη τετραετία. Ναι, από το 2021 ήδη ο Πρωθυπουργός άλλαξε, έκανε το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, έδωσε αρμοδιότητες άλλες εκεί. Έκανε το Επιχειρησιακό Κέντρο Συντονισμού που βοήθησε αυτό πολύ. Το λένε. Αυτό έχει καταδειχθεί ότι έχει βοηθήσει. Άρα γίνανε πράγματα και φυσικά έδωσε και περισσότερα κονδύλια. Έτσι. Πολύ βασικό, αυτό αφορά το κομμάτι της πρόληψης. Άρα γίνανε πράγματα, δεν μπορούμε να είμαστε ισοπεδωτικοί. Μπορούμε όμως να πούμε ότι επειδή είναι η κλιματική αλλαγή μπροστά μας και είναι βίαιη, πρέπει και εμείς να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα που υπάρχει. Και εδώ θέλω να θέσω ένα θέμα, ανάλογα βέβαια στο μέτρο που αναλογεί και το θέμα της ατομικής ευθύνης. Mm-hmm. Το να έχουμε ξερά κλαδιά παραδίπλα ή πευκοβελόνες μέσα στο οικόπεδό μας, νομίζω ότι αυτό κάποια στιγμή πρέπει να και εμείς να έχουμε την ενσυναίσθηση του κινδύνου μέσα στο σπίτι μας. Χωρίς να λέω ότι είναι το πρώτιστο, ούτε το μοναδικό, αλλά έχει και αυτό ένα μερίδιο ευθύνης που πρέπει να το αναδείξουμε. Μάλιστα. Κυρία Καφαντάρη, είχατε πάει και στις περιοχές που κάηκαν εκεί στο Κουβαρά, σε όλο αυτό λοιπόν, το μέτωπο. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτούς που επιχειρούν. Είτε είναι πυροσβέστες, είτε αυτοδιοικητικοί, είτε αστυνομικοί, εθελοντικές ομάδες και όλα αυτά και τη συμπαράστασή μας στους ανθρώπους οι οποίοι χάσαν περιουσίες. Και βέβαια το δυσμενές γεγονός της απαξίωσης, τέλος πάντων της καταστροφής του δασικού μας πλούτου, ο οποίος συντελείται. Να τελειώσει γρήγορα αυτό το κακό, θα κάνω αυτή την ευχή. Βέβαια, από την άλλη μεριά, εμείς σαν αξιωματική αντιπολίτευση, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, κάποιοι θα θυμούνται πώς ενεργούσε η νυν κυβέρνηση σε αντίστοιχα περιστατικά στο παρελθόν, πήγαμε σήμερα με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας στον Κουβαρά, στα Καλύβια, κάναμε συναντήσεις κλπ. Επειδή η κυρία Ευθυμίου ανέφερε κάποια πράγματα για την τοπική αυτοδιοίκηση, εγώ θα σας πω τι μας είπε και ο Δήμαρχος Σαρονικού και βέβαια να αναφερθώ και στο τι συζητήθηκε σήμερα στην ΚΕΔΕ, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, όπου αυτοδιοικητικοί οι οποίοι πρόσκυνται και στη Νέα Δημοκρατία αναφέρθηκαν συγκεκριμένα και ιδιαίτερα κριτικά για το πώς διαχειρίζεται η κυβέρνηση αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα 25 εκατομμύρια. Ξέρετε ότι και όσοι μας ακούν ότι οι Δήμοι έχουν αρμοδιότητα μόνο για τα εντός σχεδίου. Τα εκτός σχεδίου και αυτή η φωτιά που έπιασε στο Δήμο Σαρονικού εδώ και 3 μέρες, Καλύβια, Λαγονίση, Κουβαράς και όλα αυτά, ξεκίνησε από περιοχές εκτός σχεδίου. Με 160.000 να πληρώσει ο Δήμος τους υπαλλήλους προσλαμβάνει έκτακτα, ανελαστικές δαπάνες αυτές. Και τι πρόληψη να κάνει. Δηλαδή, θέλω κυρία να Καφαντάρη, πω... θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής. Ναι. Ότι ήμουν πραγματικά νιός και γέρασα, ακούγοντας στελέχη
όλων των κομμάτων, είτε ήταν κυβέρνηση, ναι, είτε ήταν αντιπολίτευση, να αλλάζουν μεταξύ τους θέση απλά από τον κατήγορο στον κατηγορούμενο και από τον κατηγορούμενο στον κατήγορο, σε εισαγωγικά το κατήγορος, ναι, και κατηγορούμενος, ναι, για να λένε ποιος φταίει και τι φταίει και τι δεν κάνανε καλά. Με συγχωρείτε, εγώ αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι παίζω αυτό το ρόλο. Όχι, όχι. Εγώ μεταφέρω. Δεν το λέω προσωπικά. Όχι, λέω ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ναι, αυτόν εκπροσωπώ. Δεν το λέω το προσωπικά ούτε για, ούτε για το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, λέω και ότι σας λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια απλά λέμε, μπράβο, διαπιστώνουμε προβλήματα. Λοιπόν, και καταλήγουμε αυτό, κάθε καλοκαίρι να ξανακάνουμε τις ίδιες συζητήσεις. Αυτά τα οποία ανέφερα αναφέρθηκαν και σήμερα και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Δεν τα έχετε ξανακούσει εσείς από αυτοδιοικητικούς. Γιατί γίνεται μία προσπάθεια να μεταθέσουμε πάλι την ευθύνη στους κάποιος άλλος, οι δήμαρχοι. Και οι δήμαρχοι στη ΔΕΗ. Και οι ΔΕΗ στους, και πέρα, στη δασική όχι, υπηρεσία. Πρέπει να υπάρχουν θεσμοθετημένα και οριοθετημένα αρμοδιότητες. Mm-hmm. Τι είναι περιφέρεια, αλήθεια δεν είδαμε τουλάχιστον στην Αττική τον Περιφερειάρχη. Τι είναι ο Δήμος, τι είναι η πολιτεία κεντρικά. Δηλαδή αυτά τα πράγματα πρέπει κάποια στιγμή να αποσαφινιστούν. Εγώ όμως θα έρθω πιο συγκεκριμένα και θα πω το εξής. Ακούμε για κλιματική αλλαγή. Έτσι, η κλιματική κρίση πια. Κανείς δεν την αρνείται. Κοιτάξτε, έχουμε όμως ευθύνες ως πολιτεία να προσαρμοστούμε, να έχουμε σχέδια προσαρμογής και σχέδια αντιμετώπισης. Mm-hmm. Αυτό οι πυρκαγιές που γίνονται αυτές τις μέρες δεν είναι κεραυνός ενεθρία. Περιμέναμε ότι θα υπάρχει. Ότι μετά τον καύσωνα. Και οι θερμοκρασίες, mm-hmm, και το αστεροσκοπείο και οι ΕΜΗ και οι επιστήμονες είχαν προειδοποιήσει. Λοιπόν, άρα η πολιτεία πρέπει να είναι έτοιμη σε αυτό. Ένα κομμάτι που είναι πολύ σοβαρό το θέμα της πρόληψης, που είναι βασικό στάδιο στην πολιτική προστασία, τέλος πάντων προχωρήσαν οι καθαρισμοί οι οποίοι έπρεπε να γίνουν. Μπορέσανε, υπήρξε ο συντονισμός δασικών υπηρεσιών και πυροσβεστικής σε κάποια ζητήματα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι δασικές υπηρεσίες είναι αποδυναμωμένες πλήρως και ο ρόλος τους στο κομμάτι της πρόληψης είναι καθοριστικός και ο επιστημονικός τους ρόλος φυσικά στην όλη διαδικασία. Εδώ πέρα δεν έχουμε να γίνουν προσλήψεις. Εμείς είχαμε το 19, είχαν προκηρυχτεί 500 θέσεις για τις δασικές, δασολόγους, δασοπόνους κλπ. Δεν προχώρησε. Επί ΣΥΡΙΖΑ προσλήφθηκαν με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, προσέξτε γιατί τότε ήταν οι εποχές δύσκολες, mm-hmm, 5.000 άτομα για την πυροπροστασία και εργασίες μέσα στα δάση. Δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, είναι όλη η περίοδος η οποία χρειάζεται να γίνει μια δουλειά μέσα στα δάση για να μην φτάσουμε στις ακραίες καταστάσεις τώρα. Και τώρα θα ήθελα να πω όμως και δύο πράγματα ακόμα. Πρώτα απ' όλα ότι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης είναι ένα Υπουργείο που έγινε επικοινωνιακά και μόνο, δεν έχει οργανισμό, οργανόγραμμα, προσέξτε, δεν έχει σαφές νομοθετικό πλαίσιο και δήμαρχος, δεν θέλω να πω ονόματα, προσκύμενο στη Νέα Δημοκρατία σήμερα αναφέρθηκε στην ΚΕΔΕ ότι και ο νόμος Καρδαλιάς 4662 ούτε καν αυτός εφαρμόζεται. Mm. Και το είπε αυτοδιοικητικός προσκύμενο στην κυβέρνηση. Mm. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα αντικειμενικά. Και να κλείσω με το εξής για το πυροσβεστικό σώμα. Δεν είναι μόνο το φιλότιμο των πυροσβεστών. Mm-hmm. 3.600 κενές οργανικές θέσεις στην πυροσβεστική. Υπάρχει ΠΔΕΛΤΑ 79 του Δεκέμβρη του 2022 που θα ξεκινούσαν οι προσλήψεις. Όταν εγώ έκανα επίκαιρες ερωτήσεις στον κύριο Τουρνά, λέει, δεν είναι θέμα, λέει, είναι θέμα του αρχηγείου, δεν είναι θέμα της κυβέρνησης οι προσλήψεις. Και ένα ακόμα σοβαρό θέμα, 200-300 εποχικοί πυροσβέστες, οι οποίοι παλεύουν ισότιμα με τους μόνιμους, ναι, στις φωτιές. Δουλεύουν κάποιους μήνες τον χρόνο, τις άλλες μέρες, τις άλλους, ναι, μήνες και είναι σε ότι ανεργία. Η Άβρα που είναι τώρα και σβήνει και το λέω με σαφήνεια. Ήταν έξω το Υπουργείο και τους, ναι, έριχνε. Η Άβρα που... η οποία τους έριχνε νερό, αλήθεια, όταν κάνανε εκδήλωση έξω όταν από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Θέλουν να μονιμοποιηθούν. Δεν ξεκίνησε η διαδικασία σταδιακής απορρόφησής τους με βάση κάποια κριτήρια. Και εμείς και με επίκαιρες τα είχαμε ζητήσει. Κλείστε, απαντήσεις κλείστε. Δεν πήραμε πουθενά. Αυτό το οποίο επήγει τώρα είναι πρώτα να σταματήσει αυτή η ιστορία φυσικά, να τελειώσει το οι πυρκαγιές ειδικά στην περιοχή Δυτικής Αττικής πια και λίγο και Βιωτία είναι, mm, το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή, mm, να υπάρξει αποκατάσταση των ανθρώπων και να δοθούν αποζημιώσεις σχετικά γρήγορα.
Απ' την άλλη μεριά, αποκατάσταση του οικοσυστήματος. Υπάρχει σχέδιο αποκατάστασης από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, εργασίες για αντιπλημμυρικά που μπορεί να παρουσιαστούν, πλημμύρες, αντιδιαβρωτικά έργα και όλα αυτά. Και ο κ. Χάλαρης ήταν βέβαια, στις φωτιές σήμερα. Βέβαια, στην ίδια περιοχή νομίζω. Στην ίδια περιοχή, έτσι. Λοιπόν, αυτό επήγει τώρα για τον κόσμο, για το οικοσύστημα και η ουσιαστική κριτική μετά, θα γίνει αργότερα. Κύριε Χάλαρη. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Οφείλω να πω ότι πραγματικά σε αυτές τις στιγμές περιμένουμε, στοϊκά περιμένουμε, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα καταδεικνύουμε, γιατί το είπατε κι εσείς. Ήμουν ανιός και γέρασα. Τα ίδια πράγματα με άλλο μετερίζω, όχι ως πολιτικός, γιατί είμαι αντιστράτηγος εν αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, τα έλεγα ως συνδικαλιστής. Οπότε βλέπω ότι δεν έχει επέλθει καμία. Ξεκινάει η ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία του κ. Ροταπίου. Όπως αυτή τη στιγμή εξελίσσεται. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Δερβενοχώρια και εξελίσσεται στη Δυτική Αττική. Βόρειο-ανατολικά, στα όρια του οικισμού Στεφάνη, δυτικά, στα όρια των περιοχών Πάνακτο, Πουρνάρι και Παρνόραμα, καθώς και νότια, πλησίων της περιοχής Γοργοϊπίκου και Βλυχάδα. Υπάρχουν ενεργά μέτωπα που απεικονίζονται στο χάρτη. Για την αντιμετώπιση τους επιχειρούν ισχυρότατες πυροσβεστικές δυνάμεις. Όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας επιχειρούν αδιάλειπτα στο πεδίο, πάντα με πρώτη προτεραιότητα τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, αλλά και την προστασία των κρίσιμων δημόσιων υποδομών ζωτικής σημασίας και της ιδιωτικής περιουσίας των συμπολιτών μας. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υπάρχουσες εστίες στις κατοικημένες περιοχές, συνεχίζουν να επιχειρούν οχήματα και στελέχη της πυροσβεστικής, ενώ περιοδικά στη Δυτική Αττική και στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον εναέριο συντονισμό, καθώς και 4 αεροσκάφη, 2 από τη Γαλλία και 2 από την Ιταλία. Στη θαλάσσια περιοχή πλησίων της ακτογραμμής των Αγίων Θεοδόρων, περιπολεί πλοίο του πυροσβεστικού σώματος. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στη Ρόδο και εξελίσσεται στο κεντρικό δασικό οικοσύστημα του νησιού, επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και από αέρος 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στην πυρκαγιά, στο λευκό χώμα Λακωνίας, έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο. Πρέπει να σημειωθεί ότι από τη Δευτέρα, μέσω των 20 μηνυμάτων που έχουν αποσταλεί από το 112 και πάντα με τη συνεργασία των δυνάμεων της ελληνικής αστυνομίας, έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα το πρωί οργανωμένες απομακρύνσεις πολιτών σε εκτάσεις που αφορούν χιλιάδες κατοίκους. Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί 29 διακομιδές πολιτών από το ΕΚΑΒ, που χρειάστηκαν φυσικά βοήθεια. Μεταξύ αυτών, 3 πυροσβέστες και ένας αστυνομικός σε περιοχές της Αρονίδας, του Λουτρακίου, των Δεβενοχωρίων, της Μαγούλας και της Μάνδρας. Επιπρόσθετα, με οχήματα του πυροσβεστικού σώματος μεταφέρθηκαν 23 πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα από την περιοχή Στεφάνη στο Θριάσιο Νοσοκομείο και ακόμη 3 υπέστησαν τραυματισμούς και ελαφριά εγκάβματα. Σε διασπορά βρίσκονται τούτη την ώρα 5 ασθενοφόρα, 2 μηχανές ταχείας απόκρισης του ΕΚΑΒ για διακομιδές ατόμων που ενδέχεται να χρειαστούν βοήθεια, ενώ έχει ενεργοποιηθεί και το ειδικό τμήμα ιατρικής καταστροφών. Για την χαρτογραφική αποτύπωση των περιοχών που επλήγησαν, έχει ήδη ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο έργο της κατάστασης των πυρκαγιών, συνδράμων και δυνάμεις ξένων χωρών, οι οποίες έχουν διατεθεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Επιπλέον, μετά το σχετικό αίτημα που υπέβαλε η χώρα μας σε διμερές επίπεδο, αύριο Πέμπτη αναμένεται η άφιξη 2 αεροσκαφών από το Ισραήλ. Το τελευταίο 24ωρο έχουν εκδηλωθεί 66 πυρκαγιές. Οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού έχει αναπτύξει κλιμάκια για την διερεύνηση των αιτιών των πυρκαγιών. Και αύριο Πέμπτη όμως θα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, αφού αναμένονται να επικρατήσουν δύσκολες συνθήκες με υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Θα συνεχιστούν ωστόσο οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις σε εθνικούς δρυμούς,
δάση και ευπαθείς περιοχές. Μετά από συνεννόηση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλη Κικίλια με τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη για προληπτικούς λόγους και για την αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια ή όχι, δόθηκε εντολή να παραμείνουν κλειστά όλα τα άλση και τα πάρκα της περιφέρειας, ενώ αναβάλλονται και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί. Για όποια εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα, κύριε Σαρατοπίος, τελευταία ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα για τις εξελίξεις. Είχα διακόψει τον κύριο Χάλαρη. Ωραία. Ξαναγυρνάμε τώρα. Ο ελληνικός λαός του 19 καταδίκασε το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για το τι έκανε και τι δεν έκανε, mm-hmm. Μας στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια νέα κυβέρνηση. Έφερε ένα νέο νόμο, το 4662 του 2020, ο οποίος πολύ σωστά επισημάνθηκε και στην ΚΕΔΕ και το λέω καθημερινά όπου βρεθώ και όπου σταθώ, mm-hmm. Έχει κριθεί ανενεργός. Οι ίδιοι τον βάλανε στο μουσκο, να το πω, δεν τον αναστήλανε για δικούς τους λόγους την περίοδο του COVID, μετά δεν βγήκαν εξοδοτικές αποφάσεις. Για όλα αυτά που λέω υπάρχουν και ευθύνες. Ότι δεν βγαίνουν εξοδοτικές αποφάσεις σημαίνει ότι κάποιος δεν τις βγάζει. Με αποτέλεσμα, τι κάνουμε, ενώ ξέρουμε ότι το παλιό σύστημα δεν λειτουργούσε, δεν δούλευε και αναγκαστήκαμε να το αναθεωρήσουμε και να έχουμε ένα καινούριο νόμο, το νόμο που υποτίθεται ότι θα ήταν αποτελεσματικότερο στην αντιμετώπιση και την διαχείριση όλων των καταστροφών, δεν τον αξιοποιούμε. Άρα, είναι ένα αυτογκόλ το οποίο δεν έχω καταλάβει γιατί ένα νόμο που ήδη η κυβέρνηση της Δημοκρατίας τον έφτιαξε δεν μπορεί να τον αξιοποιήσει και να τον χρησιμοποιήσει ώστε να έχουμε ένα αποτελεσματικότερο σύστημα όσον αφορά τη δομή, την οργάνωση, τις αρμοδιότητες. Τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από την τοπική αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή πράγματα όταν τους έχουμε συστήσει τμήματα αυτοτελούς πολιτικής προστασίας, αλλά είναι υποστελεχωμένα και ανεκπαίδευτα. Άρα έχουν έναν υπάλληλο που κάνει και άλλα πράγματα παράλληλα. Άρα δεν φτάνουν μόνο οι πόροι, θέλει ανθρώπινο δυναμικό στην τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο να είναι σαφώς εκπαιδευμένο. Έγινε η Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας μόνο στα χαρτιά. Δεν προχωράει η υλοποίηση, ούτε η ουσιαστική υλοποίηση για τις εκπαιδεύσεις τόσο του προσωπικού των Δήμων και της Περιφέρειας, αλλά ούτε και των εθελοντών. Γιατί και εθελοντές είναι ένα μεγάλο κομμάτι και ήταν τραγελαφικό αυτό που έγινε, να προσπαθούν να εκπαιδεύσουν στο λεκανοπέδιο της Αττικής το σύνολο των εθελοντικών ομάδων που είναι διασπαρμένες σε όλη την επικράτεια. Άρα αυτό έπρεπε να έχει γίνει με κάποιο άλλο τρόπο, έπρεπε να το έχουν μελετήσει και να μην είναι πρόχειρα φτιαγμένο. Επίσης, μεγάλο θέμα είναι η ομογενοποίηση, υπόθηκε πριν, του πυροσβεστικού προσωπικού. Πριν να τελειώνει, δεν μπορούμε να έχουμε τριών κατηγοριών υπαλλήλους και να έχουμε κάποιους ομοιρία, ενώ τους συμβασιούχους mm-hmm. και τους πενταετής. Πρέπει να τελειώνει με κάποιες όρους και προϋποθέσεις που να μπορούν όλοι να συμμετέχουν, να ομογενοποιηθεί το προσωπικό και να έχουμε ένα ενιαίο και διαίρετο πυροσβεστικό σώμα. Μιλάμε για τα νούμερα, πολύ σωστά, πολύ ωραία, αλλά θα πρέπει να δούμε και τα ποιοτικά στοιχεία στους αριθμούς. Λέμε ότι έχουμε περισσότερα αυτοκίνητα. Πόσα από αυτά είναι της τελευταίας δεκαετίας? Τα περισσότερα είναι 20ετίας και 30ετίας. Και 50 χρόνων αυτοκίνητα. Εγώ σας λέω να πάμε για το μέσο όρο. Το πυροσβεστικό προσωπικό μέσα σε λίγα χρόνια είναι περίπου αυτή τη στιγμή ένα ποσοστό γύρω στο 40%. Είναι συνομήλικοί μου. Δηλαδή, ενώ είναι 53 χρόνων, δεν ναι. είναι. Είχαμε πει μαζί το 96-97. Αυτό σημαίνει ότι δεν καθίσταται απόλυτα ενεργοί για να διαχειριστούν περιστατικά τόσο δύσκολα με υψηλές θερμοκρασίες κτλ. Άρα θέλει μια συνεχή ανανέωση και άλλου είδους εκπαίδευση. Από εκεί και πέρα, εμείς όλα αυτά που λέμε τα έχουμε καταθέσει. Τα έχουμε καταθέσει διαρκώς σε προτάσεις. Ήταν και στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που τέθηκε στην διαβούλευση ενόψει της προεκλογικής, μάλλον κατά την περίοδο της προεκλογικής περίοδου. Από εκεί και πέρα πρέπει να μπει η νέα τεχνολογία. Η νέα τεχνολογία πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο. Όταν έχουμε καινοτόμα κατασβεστικά υλικά, γιατί άκουγα πριν την επιστημόνισσα που έλεγε να σκάψουμε το πουρνάρι, πόσα πουρνάρια έχει μια έκταση των 3.000 και 4.000 στρεμάτων που καίγεται και 30.000 στρέμματα. Αυτό είναι ανέφικτο να γίνει. Mm. Ενώ αν χρησιμοποιήσει καινοτόμο κατασβεστικό υλικό, το οποίο σε ελάχιστο χρόνο σου σβήνει τη φωτιά και περιορίζει, είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο. Λοιπόν, αυτά τα κατασβεστικά υλικά υπάρχουν, είναι στη διάθεση του πυροσβεστικού σώματος. Το ερώτημα είναι γιατί δεν τα αξιοποιούν. Πρέπει να αξιοποιήσουν. Εν τω μεταξύ, κάθε περιοχή έχει διαφορετικές προτεραιότητες στον τρόπο διαχείρισης. Θα πρέπει να πάμε σε σχέδια τα οποία να είναι εξειδικευμένα σε επίπεδο περιοχής, δημοτικής mm-hmm. ενότητας, ούτε καν Δήμου. Mm-hmm. Η κάθε δημοτική ενότητα να έχει το δικό της σχέδιο. Και να χρησιμοποιήσουμε πλήρως τις νέες τεχνολογίες. Θέλει αλλαγή δόγματος, για να το πω λίγο πιο απλά. Η αλλαγή δόγματος το λέμε και το έβαλε και κάποια στιγμή η κυβέρνηση, πρόληψη, ετοιμότητα, ανθεκτικότητα. Αλλά δυστυχώς αυτό που βλέπουμε, τι είναι? Δεν υπάρχει πρόληψη. Κεγόμαστε, εκένωση και μετά αποζημίωση. Σας ευχαριστώ κύριε Χάλαρη. Θα μιλήσουμε ξανά σας πολύ σύντομα, γιατί η εμπειρία σας στο θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλη, αφού
Έχετε υπάρξει μέσα εκεί που παίρνανε τις αποφάσεις στο περιοριστικό σώμα και αυτοί πάντα οι άνθρωποι ξέρουν καλύτερα από όλους εμάς που κάνουμε τους ειδικούς από γύρω-γύρω. Κλείστε, γιατί αναφέρθηκαν όλοι σε εσάς. Ναι, οπότε... μια σύντομη τοποθέτηση. Ναι. Καταρχάς, τέθηκε το ερώτημα αν η πολιτεία ήταν έτοιμη. Να πούμε ότι οι συσκέψεις και η όλη προετοιμασία είχε ξεκινήσει νωρίτερα λόγω προεκλογικής περίοδου από τον Ιανουάριο, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια πραγματικότητα. Μέσα στο τελευταίο 24ωρο, είπε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, εκδηλώθηκαν 66 πυρκαγιές. Ναι, τόσες πολλές φορές. Το καλοκαίρι, βέβαια. Με τέτοιους ανέμους όμως. Ναι, ναι, αλλά ενώ ότι δεν είναι πολλές... ότι ήταν ένα. Πάντως με 2 και 3 μποφόρ το 21 κάει και η Βορειοανατολική Αττική. Την Τρίτη είχαν εκδηλωθεί 47 πυρκαγιές. Το τελευταίο, τώρα 24ωρο, 66. Συμφωνούμε, το φορτίο είναι τεράστιο. Είναι δηλαδή, ένα μεγάλο είναι φορτίο. Πολύ μεγάλο. Να ξεκινήσουμε από ένα κοινό τόπο. Είναι 87 καθημερινά όλη την αντιπυρική περίοδο. Με τέτοιους όμως έρηδες, με τεράστια έλλειψη υγρασίας. Να ολοκληρώσω ένα λεπτό. Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά μην επενδύεται σε λάθος πράγμα. Δεν επενδύω σε λάθος πράγμα. Τα μελτέμια είναι διακριτικά. Μπορούμε όμως να ξεκινήσουμε από μια κοινή παραδοχή. Οι δυνατότητες οποιασδήποτε πολιτεία. Όταν η φύση δείχνει με τέτοια μένος τις δυνάμεις της, είναι περασμένες. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να συμφωνήσω. Αυτό που μπορούμε όμως να πούμε είναι ότι εφόσον βλέπουμε τα δεδομένα, μπορούμε να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα που υπάρχει για να βελτιωθεί και το επίπεδο πρόληψης και το επίπεδο καταστολής. Και σε επίπεδο προσλήψεων που είπαμε, για τις προσλήψεις που είπαμε, να πω ότι παντού ζητάμε να προσλήψεις. Εδώ υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός που μπορεί να γίνει. Όμως, γιατί δεν γίνεται ενώ έχει βγει η Δέλτα, κυρία. Σε μια αναγνώριση. Σας ευχαριστώ πολύ για την κρίση. Έχει δοθεί το ειδικό επίδομα μας. Σε συγκεκριμένο αριθμό προσβεστών. Έγιναν οι 500 δασοκομάντους. Οι οποίοι ήταν από τους εποχικούς. Άρα, βήματα έχουν γίνει. Από εκεί και πέρα, να δούμε τι επιτάσσει. Όπως είπε ο κύριος Χάλερ, στις νέες τεχνολογίες. Ναι, είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης να δοθούν χρήματα για να αξιοποιηθεί η δυνατότητα. Καλό απόγευμα και στους τρεις σας. Με διώχνουν όσο και να έχω καλή πρόθεση, γιατί ήταν ωραία η κουβέντα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και εσείς και σας αύριο εδώ στις 5 μήνες στο Άττικα. Μένουμε με το μάτι στα πύρινα μέτωπα να παρακολουθούμε και ελπίζουμε πολύ σύντομα να σας μεταδώσουμε την είδηση ότι έσβησαν οι φωτιές. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.